Προμηνών, κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εδώ στο ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο δημοτικό μας στάδιο, διαπιστώθηκε ότι οι κινητές μπασκέτες τις οποίες είχαμε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που θα έπρεπε, με άμεση συνέπεια να προβούμε στην αντικατάστασή τους όσο το δυνατόν συντομότερα. Βέβαια να πούμε ότι και επειδή είναι και εδώ διευθυντής των οικονομικών μας των διοικητικών υπηρεσιών ο κ. Λίναρης, ότι είχαμε ένα θέμα με τον προμηθευτή μας μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε το πιστοποιητικό ασφαλείας, το πιστοποιητικό ελέγχο, το οποίο είναι απαραίτητο πλέον για όλα αυτά τα όργανα τα οποία υπάρχουν, είτε για παιδικές χαρές μιλάμε, είτε για γήπεδα, είτε οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν καθυστέρησε η τοποθέτηση των νέων φορητών μπασκετών. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζουμε αυτές τις δύο κινητές μπασκέτες Ολυμπιακού τύπου, οι οποίες βλέπετε έχουν εγκατασταθεί ήδη από τον προμηθευτή. Πληρούν όλα τα δεδομένα ασφαλείας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και από σήμερα θα δοθούν στη χρήση εδώ σε όλους τους αθλούμενους που δραστηριοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, και με τη δυνατότητα αυτή θα μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε το κλειστό μας γυμναστήριο, διότι όπως ξέρετε τα σωματεία είναι πάρα πολλά τα οποία δραστηριοποιούνται και στον χώρο του μπάσκετ αλλά και στον χώρο του βόλι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και αυτός ο χώρος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες τους μήνες εκείνους που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο, μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, μπορεί να χρησιμοποιείται λοιπόν και το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Αθλητισμού και τη Διεύθυνση Διοικητικού του Νομικού Προσώπου για τις άμεσες ενέργειες, ούτως ώστε να έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα. Μπασκέτες απόλυτα ασφαλείς για τους χρήστες, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και αυτό το γήπεδο που για αρκετά σημαντικό διάστημα έμενε ανενεργό. Να εξηγήσουμε ότι θέλαμε να έχουμε φορητές κινητές μπασκέτες, οι οποίες και από πλευράς δαπάνης είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι είναι οι σταθερές, διότι σε αυτό το χώρο εξυπηρετείται και το τένις, ούτως ώστε λοιπόν ταυτόχρονα και με ωράριο το οποίο θα καθοριστεί από μια διαβούλευση που θα έχουν οι φορείς από κοινού, να χρησιμοποιείται, επαναλαμβάνω, και για τις ανάγκες της καλαθοσφαίρισης αλλά και για τις ανάγκες του τένις. Ευχαριστούμε τη διοίκηση για όλες τις ενέργειες που έκανε ώστε να υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων μπασκετών, διότι το συγκεκριμένο γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εύρεθμη λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου, διότι πρώτον μπορούν, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, να έχουμε τις ακαδημίες έξω, να αθλούνται εδώ. Επίσης και το πρωί και το τεχνικό λύκειο που χρησιμοποιεί τους χώρους μας για προπόνηση, αλλά και το πανεπιστήμιο που έρχονται εδώ για να κάνουν την άθλησή τους, μπορούν να χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους. Και επίσης αυτό που πρόδωσε πολύ σημαντικό είναι οι φορητές, ώστε να μπορεί και η αντισφαίριση, που ο μόνος επίσημος σύλλογος στοιχείου αντισφαίρισης χρησιμοποιεί αυτό εδώ το γήπεδο. Γιατί το άλλο στην Φάρκαινα έχει δοθεί στους πολίτες από μόνους τους να κάνουν άθληση, χωρίς συλλόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της πιστοποίησης. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά το στοιχείο με το ατύχημα που είχε γίνει στην Δασκαλόπιτα, σε χώρο που δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο βέβαια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει αναγκαιότητα των πιστοποιημένων αθλητικών εγκαταστάσεων, και αυτές οι μπασκέτες τώρα είναι πλήρως πιστοποιημένες και μπορεί ο κόσμος άφοβα να αθλείται και να τις χρησιμοποιεί. Ελπίζουμε να μπορέσουμε στη συνέχεια να ανταποκριθούμε γενικότερα. Να ξέρετε, φέτος μια πολύ δύσκολη χρονιά, διότι χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω κόσμο, γιατί κάνουμε και έλεγχο των εισερχομένων στους χώρους άθλησης. Και ξέρετε ότι δυστυχώς τα οικονομικά μας έχουν ένα ορισμένο περιορισμό και δεν μπορούμε να προβούμε στην πρόσληψη των ατόμων που θα έπρεπε να έχουμε, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά και με τη συνεργασία της διοίκησης, ώστε να μπορέσουμε με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο έργο. Παραλαμβάνω φέτος, γιατί έχουμε και το κολυμβητήριο και όλους τους αντίκους χώρους, σκεφτείτε ότι χρειάζονται χώροι άνθρωποι και να καθαρίζουν και να επιβλέπουν τους εισερχομένους και να δουν αν έχουν τα δέοντα πιστοποιητικά ώστε να μπορούν να εισέλθουν.